Βοήθηκε τα πτυχία του. Και εγώ αυτό θα μας γούσταρε, θα μας γούσταρε πολύ. Σκόπα δεν ψυχανάλυση να κάνεις. Δεν μπορείς εσύ να με τρελάνεις. Άμα είναι να μιλάμε για πεθαμένους, η Μαρία Κάλλας δεν θα ερχόταν καλεσμένη γιορτές εδώ. Άμα ζούσε. Δεν λέγαμε Μαρία, πες ένα τραγούδι πιο, όποιο θες. Ποιο είναι το καλύτερό σου. Νόρμα, Νόρμα, να το ακούσουμε. Και θα κάναμε και κέφι. Με σιγουριά η απόλυτη για το Φρόιντ, που ο Φρόιντ μπορεί και να το βλέπε. Για να γράψει ένα επόμενο βιβλίο, ρε παιδάκι μου. Θα το βλέπε όμως. Θα τα βλέπε αυτά ο Φρόιντ. Θα βλέπε τα πάντα. Και εμάς τα έβλεπε ο Φρόιντ, πιστεύω. Σε εμάς θα ήταν μέλος της ομάδας. Μπορεί να κάνει και βιντεάκια. Για να δούμε το βιντεάκι του Φρόιντ. Του Σίγμουντ Μόντερ και ερχόμαστε. Πάμε στο επόμενο. Κώστα! Να το. Εντάξει. Έλα. Ναι. Τέλεια. Θα τρελαθώ, παιδιά, δεν μπορώ. Λοιπόν. Λοιπόν, ακόμα στον αέρα. Το ποιανού είναι. Τι είναι αυτό. Συγγνώμη, είμαστε στον αέρα. Ναι. Είμαστε, πετάμε. Ναι. Πετάμε. Τι είναι. Βγαίνουμε. Όχι, όχι, δεν βγήκαμε. Δεν είμαστε στον αέρα. Είμαστε, αργήρυγμα. Ναι, μου τι ζω. Τι να πούμε κι εμείς, ρε παιδί μου, που το ζήσεις και το βλέπουμε. Δεν κατάλαβε τίποτα, Δεν της το είπα. Τις έχουν πει ότι είναι στον αέρα από το Σεπτέμβριο ή πιστεύω ότι κάνουν πρόβες κάθε μέρα και σου λέει πού βρίσκουνε πλάνα ρε παιδί μου από τις πρόβες. Τις το έχουνε πει καλέ. Παιδιά μπορεί να μην το άκουσα ποιο είναι τα βαβούρα στο πλατό. Επίσης η κυρία Παπαθεοδόρου πώς ήταν, δεν ήταν ωραία η πόζα, τη βάλανε την κακομοίρα στη μέση έκατσε, τη σταυρώσανε και λίγο τα χεράκια έτσι, δεν ήταν ωραίο. Ήρθε έλα, η χαμογέλα. Δεν ήταν ωραίο. Κυρία Παπαθεοδόρου μου, τι γλυκιά, αλλά πραγματικά δεν ήταν ωραίο, πώς να σου πω. Δεν μπορώ και να πω, αλλά δεν ήταν. Την άλλη φορά, κύριε Παπαθεοδόρου, σηκωθείτε. Πιστεύω ότι ήταν αυτό υποσκάψιμο που σας αφήσανε εκεί πέρα, στο καρεκλάκι με τα χεράκια τέντα. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι πέρασε ωραία όμως η γυναίκα. Οπότε, επόμενο. Μια χαρά, παιδιά, όλα δουλειά σου εσύ, όλα καλά και να σου λέμε εμπιστοσύνη. Δες και Φέη, κοίτα πως αλλάζει μέσα στο... Δεν πρόκειται. Απλά το τοποθετήσεις μέσα. Γιώργο, τι κάνεις, Γιώργο! Χιόνι. Δεν είναι χιόνι, είναι χρώμα. Είναι χρώμα, Γιώργο. Πάει το δέντρο. Τι έκανα. Καλά ρε Γιώργο, εντάξει. Μένα πολύ ωραίο, το χάλασα. Αμέσως όμως το χάλασε. Έλα, είναι τέλειος. Ω, τι γλυκό μου φίλος. Εντάξει, καλύτερα που καθότανε. Καλύτερα τελικά καταλαβαίνει και η φύση καμιά φορά έχει το σκοπό της που δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερο όταν δεν συμμετείχε. Γινόταν ο στολισμός, πήγε το κατέστρεψε. Φυσικώς πήγε να βοηθήσει λίγο. Νόμιζα ότι είναι χιόνι ο άνθρωπος. Εντάξει, ας ψέκαζε λίγο στο πάτωμα να δίνει χιόνι. Αυτή η σιγουριά. Άλλο πράγμα, τώρα αυτό ας πούμε είναι λαμέ. Αυτό είναι λαδί. Δες το πώς αλλάζει. Με δύο κινήσεις. myseason.gr yourseason.gr, congratulations. Πάμε στο επόμενο. Μόνιμα κάνω δίαιτες, προσπαθώ να χάσω αυτό το που νιώθω σε σωσίβιο, έτσι δεν λέμε. Απ' την άλλη πλευρά είμαι σε μια δουλειά που συνεχώς υπάρχουν φαγητά γύρω μου και πολλά γλυκά. Εγώ έκανα όνειρα. Πού είναι το βοηθάκι. Πουλιά μου ταξιδιάρικα. Ε, Μαρία. Μίλησε για την κοιλίτσα του. Μίλησε για την κοιλίτσα του. Ο Μάκης που νέντης μας ανοίγει την κοιλιά του. Και όχι την καρδιά του. Πάρα πολύ. Και μας μιλάει για αυτό τον αγώνα που έχει δώσει. Πραγματικά, Μάκη, γιατί έχω δουλέψει και εγώ σε ραδιόφωνο παλιότερα, δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Και όταν ήρθα βέβαια να κάνω εκπομπή μαζί σου, δεν είδα μπουφέ. Ούτε καφέ. Δηλαδή, πού βρίσκει φαγητό του, τα πετάτε κάτω από την πόρτα. Νομίζω έχει πάντα, Νίκο, έχει άδικο. Ρε Μαρία. Γιατί κάθε φορά στο ρυθμό έχει σαντουιτσάκι. Κρύβει αυτό, κάτι. Τα κρύβει αυτό. Α, έχει αυτό όπου πηγαίνει κάνει το χώρο του με φαγητά. Εντάξει. Πάντω, Μάκη, καλή επιτυχία στη συνέχεια αυτή. Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να σταματήσουν τα φαγητά στο ρυθμό, να υπάρχουν μόνο ωραία τραγούδια που υπάρχουν τώρα. Επόμενο. Chimes ring five, six, six, six. Oh, hey, so. Ah,